Υπό τη βαριά σκιά της προαναγγελθήσας νέας όξυνσης της προκλητικότητας της Τουρκίας με την επικείμενη επανεμφάνιση στην Ανατολική Μεσόγειο τουρκικών μπλωτών γεωτρύπανων, πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια στη Λευκοσία. Το πρωί ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύπρος και Ελλάδα επιμένουμε στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, βασικός πυλώνας διασφάλισης της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας. Με το φίλο Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια συζητήσαμε τις ενέργειες που απαιτούνται για αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού σε Κύπρο και Αιγαίο. Ακολούθησε στο Υπουργείο Εξωτερικών κατηδίαν συνάντηση των κυρίων Ιωάννη Κασουλίδη και Νίκου Δένδια και στην συνέχεια διευρυμένες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών των δύο Υπουργείων. Ανασκοπήθηκε η κατάσταση πραγμάτων και έγινε αξιολόγηση πληροφοριών και συντονισμός κινήσεων για αντιμετώπιση του αναμενόμενου προκλητικού κρεσέντου της Άγκυρας. Βρισκόμαστε πάντα σε διαρκή και στενό συντονισμό, ιδιαίτερα υπό το κράτος της απειλής απόπειρας δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Υπάρχουν πάνω από 6 σημεία στα οποία θα μπορούσε να γίνει. Και όπως ξέρετε και δημοσιεύτηκε, την απόφαση για το πού θα γίνει επακριβώς θα την πάρει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Να σημειωθεί ότι το πλοίο γεωτρύπανο Αβδούλ Χαμίτ Χάν απέπλευσε τις τελευταίες ώρες από το λιμάνι Τασουκτσού και αγκυροβόλησε ανοιχτά των νότιων τουρκικών ακτών, αναμένοντας να λάβει ρότα για την περιοχή της νέας παράνομης γεώτρησης, η οποία σύμφωνα με τις πλήστες ενδείξεις θα είναι εντός αδειοδοτημένου τεμαχίου της Κυπριακής ΑΟΣ. Ο κύριος Δένδια σχολίασε και την δήλωση του Τούρκου ομολόγου του Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος έκανε γνωστή την πρόθεση της Άγκυρας να αποστείλει νέα επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα κατατίθενται οι προκλητικές αξιώσεις και θέσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δαπανά τον χρόνο της σε μια αέναη ανταλλαγή επιστολογραφίας με την Τουρκία. Εάν βεβαίως η τουρκική πλευρά προσκομίσει κάποιο καινούριο επιχείρημα το οποίο χρήζει απαντήσεις, αυτό θα απαντηθεί. Αλλά νομίζω, θα μου επιτρέψει να πω, ότι έχει να λεχθεί, έχει λεχθεί για αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και οι δύο υπουργοί σημείωσαν τις δυσκολίες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το κόμμα της αδιάλακτης τάσης της τουρκικής πλευράς. Υπογράμμισαν ότι η υιοθέτηση των ΜΟΕ που πρότεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διευκόλυνε την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Θέλω με την ευκαιρία που μου δίνεται να επαναλάβω το προφανές. Όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, το Κυπριακό ήταν και παραμένει ζήτημα εισβολής και κατοχής. Οι ίδιες αρχές που παρουσιάζονται στην περίπτωση της Ουκρανίας παραβιάζονται και στην περίπτωση της Κύπρου για 48 συναπτά έτη. Ουκρανία και Κύπρος αποτελούν περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης διεθνούς δικαίου. Όμως εκεί σταματά η ομοιότητα. Γιατί πριν από 48 χρόνια η διεθνής κοινότητα δεν αντέδρασε στην εισβολή στην Κύπρο με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει. Κύριος Δένδιας απίφθινε ομιλία και στην ετήσια σύνοδο των αρχηγών διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τους αρχηγούς των διπλωματικών αποστολών συναντήθηκε το πρωί και η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου.